Πολύ σας ευχαριστώ, σεβαστέ μου και ανάξιε πατέρα Σέργιε, για την προσλαλιά σας, για την αγάπη σας και για το γεγονός ότι με προσκαλέσατε για μία ακόμη φορά στην πανέμορφη ενορία σας, μέσα στην Εκκλησιά της Παναγίας Τριάδος, με τόσους καλούς ανθρώπους που ποιμένετε με λογισμό και μόνειρο και σε οδηγείτε στο Θεό και στον Παράδεισο. Ευχαριστώ και τον πατέρα Αλέξανδρο και τον νέο διάκονο και να σας ζήσει, τον πατέρα Σουλανό, τους συνοδούς μου, γιατί όπως βλέπετε έρχομαι μεταβίας. Τι έχω απόφαση έτσι, αν τα καταφέρω, να πηγαίνω μέχρι το τέλος, έστω και σηκωτός. Γιατί η Εκκλησία μας είναι στρατευωμένη. Είμαστε όλοι στρατιώτες του Χριστού. Έχουμε πόλεμο, έχουμε τον καλό αγώνα. Τον αγώνα της σωτηρίας της ψυχής, της οποίας η σωτηρία είναι μεγάλο πράγμα. Όπως λένε και τα τραγουδάκια, και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε και από την ενορία και από μακριά και από κοντά για την όμορφη αυτή συνάντησή μας. Και προπαντός να ειδωθούμε, όπως έλεγα προηγουμένως το γέροντα Σέργιο μέσα, να ειδωθούμε. Γι' αυτό άναψε και φως, να ειδωθούμε. Έτσι λέγανε παλιοί, έλατε να ειδωθούμε, να ειδεί ο ένας τον άλλον, να αποτυπώσει ο ένας τον άλλον μέσα του, να τον έχει μέχρι να τον ξαναδεί. Είναι μεγάλη υπόθεση τα μάτια, έχουν χάρη τα μάτια. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός στα χρόνια της ενσάρκου επιδημίας του παραπονιόταν στους ακροατές και θεατές του ότι ενώ έλεγαν βλέπουν, δεν βλέπανε. Γιατί δεν ήταν ουσιαστικοί, δεν έβλεπε η ψυχή τους, δεν ήταν πραγματικά πνευματική η ζωή τους. Έτσι λοιπόν, ήρθα κι εγώ να ειδωθούμε και να πούμε και πέντε λόγια αγάπης, πέντε ρήματα παρηγοριάς, προβάλλοντας πάντοτε τους Αγίους της Εκκλησίας και απολύτως το μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θα πούμε λίγα λόγια για τον Άγιο που γιόρταζε σήμερα και γιορτάζει, αν και μπήκαμε στην επόμενη, τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Ελεήμον απολύτως είναι ο Θεός, και μάλιστα πάντα ελεήμον. Και κατά χάρη ελεήμονες γίνονται οι Άγιοι, οι Χριστιανοί, και κάθε άνθρωπος. Διότι αν ο άνθρωπος δεν ασκεί την αγάπη απέναντι στον Θεό και απέναντι στον αδελφό και στον πλησίον, τότε χάνει πολλά. Χάνει πάρα πολλά. Χάνει τις μεγάλες χαρές του βίου, τα μεγάλα θλήματα και τα μεγάλα κέρδη. Ο Άγιος Ιωάννης προήρχεται από την Κύπρο. Γεννήθηκε εκεί στα μέσα του 6ου αιώνα, 550, κάπου εκεί. Που γονείς πλουσίους, ευγενείς και προπαντός πιστού στο Θεό. Πατέρας του διοικούσε όλη την Κύπρο, επιφάνειες. Και η μητέρα ήταν μία από τις ερώτερες γυναίκες της Κύπρου, όπως λέει το Σαξάρι, η Ευκοσμία. Γεννήθηκε ο Ιωάννης, και ήταν ένα παιδί θαύμα. Τον μεγάλωσε εν παιδεία και εν θωσία Κυρίου και φαίνεται ότι θα γίνει μεγάλος και σημαντικός. Εκείνος ήθελε να αφοσιωθεί ψυχή του και σώμα στο Θεό. Οι γονείς του όμως που είχαν και μεγάλη περιουσία και πιθανόν να μην είχαν κι άλλο παιδί, τον έπεισαν να παντρευτεί. Εκείνος, παρότι δεν το ήθελε,
για να μην στενοχωρήσει τους γονείς του και τους πικράνει, έκανε υπακοή. Τι ωραία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να εύση γέννητη και να μακροχρόνια γέννη επί της γης. Το έκανε. Παντρεύτηκε. Παίξε δύο παιδιά. Έκανε τον καλό του αγώνα. Αλλά ο Θεούλης είχε άλλα σχέδια. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός σκελεύει. Και ο Γιάννης ήταν αφημένος στο θέλημα του Θεού. Σε λίγο του πήρε τη σύζυγο στον ουρανό. Δεν πεθαίνουμε γιατί έχουμε αρρώστια και δεν ζούμε γιατί είμαστε καλά. Πεθαίνουμε ή ζούμε γιατί το θέλει ο Θεός. Μπορεί να έχει κάποιος μια ανίατη αρρώστια, δεν θέλει. Και ο άλλος να μην έχει τίποτα και που κοιμάται να φύγει. Γιατί έτσι είτε ζούμε είτε αποθνήσουμε μας του Κυρίου. Γι' αυτό ό,τι να συμβαίνει να προσπαθούμε, αδελφοί, να φινόμαστε στα χέρια του Θεού. Στα χέρια του Θεού. Τον πόνεσε τον Ιωάννη. Τον πόνεσε τον Ιωάννη πολύ αυτό. Και σε λίγο ο Κύριος τι έκανε. Άπλωσε και πήρε και τα παιδάκια του. Να το κουβαλήσει στη μανούλα τους. Στην άλλη ζωή. Ο Ιωάννης έμεινε μόνος του στο σπίτι. Όσοι μένουν μόνοι, έχουν μείνει μόνοι, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σταυρός. Είναι πόνος. Παιδιά, τα παιδάκια σας παρακαλώ, εγώ δεν μπορώ να ακούω. Έχω νευροπάθη και δεν αντέχω. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί το παιδί, δεν συμμετέχει το παιδί, δεν μπορεί να το κάνει το παιδί. Μην το ζορίζετε. Πάρτε το και φύγετε, είναι καλύτερα. Έτσι. Γιατί εσείς μπορεί να έχετε κέφι να ακούσετε, το παιδί δεν γουστάρει. Τι να κάνει. Μια φορά πήγαν σε ένα ευχέλιο, μια γιαγιά με το μικρό. Λέει, πάμε να ακούσουμε, λέει, τα λόγια του Χριστούλη. Έγινε εδώ στην Κυψέλη παλιά. Το ευχέλιο, ξέρετε, βάζει καμιά ώρα και άμα οι παπάδες είναι πολύ έτσι θερμοί, πάει και μια μισή. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά το παιδάκι μετά από λίγο κουράστηκε. Και λέει, ρε μαμά, πότε θα τελειώσουν τα λόγια του Χριστούλη, λέει. Είναι πολλά, δεν μπορώ. Τι ωραία ήταν. Το παιδάκι γιατί, σκέφτεται φωναχτά. Λοιπόν, πήρε τα παιδάκια του Ιωάννη ο Χριστός και έμεινε μόνος του. Εκείνοι πήγαν στην εκκλησία των πρωτοτόκων, στρατιά του ουρανού, στη τριαμβεύουσα εκκλησία. Ο Γιάννης έμεινε μόνος και του ήρθα μέσα και λέει, δεν είμαι μόνος μου. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι χριστιανοί είναι δικοί μου, είναι αδέρφια μου, δεν είμαι μόνος. Και τι έκανε, έκανε τον πόνο του δημιουργία, έκανε τον πόνο του αγάπη, έκανε τη μοναξιά του κοινωνία και ανοίχτηκε και βοηθούσε τους φτωχούς, τους άρρωστους, τους αναγκεμένους, τους πονεμένους, τους φυλακισμένους, τον πάσα ένα και περισσότερο τους αναξιοπαθούντες και εκείνους που δεν είχαν κανέναν. Και τους έκανε παρέα, είχε περιουσία, τη διέθεσε πια για τους ανθρώπους. Δεν είναι κακό πλούτος. Κακό είναι η κακή χρήση του. Έτσι. Γιατί έτσι δεν είπε και στον Ανίσκο Κύριος. Το ζήτησε τι να κάνει για να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Πήγαινε, του λέει, πούλησε αυτά που έχεις, δώσ' τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Δεν τα χάνεις που τα δίνεις. Τότε τα κερδίζεις. Γιατί τα μεταβιβάζεις. Τα μεταβιβάζεις και έχεις άειλους τίτλους επάνω. Και εκείνος που ελεεί και δανείζει το φτωχό, δανείζει το Θεό. Έτσι. Έκανε ο Γιάννης. Απέκτησε και συνεργάτες. Τον είδαν κι άλλοι, τον μύθηκαν πολλοί. Έκανε ένα στρατό αγάπης. Και έκανε επιθέσεις αγάπης, γιατί υπάρχουν και αυτές οι επιθέσεις. Και ανακούφισε αμέτρητους ανθρώπους. Αμέτρητους ανθρώπους. Αμέτρητους ανθρώπους. Έχασε δύο ανθρώπους στις προσφυλίες του, και δεν είναι λίγο αυτό, αλλά έκαμε δικούς του όλους τους άλλους. Στην εκκλησία, όπως έλεγε ένας θεολόγος πρωτών, δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Τυπικά μπορούμε να είμαστε ένα δωμάτιο, δεν είμαστε μόνοι, είμαστε όλοι μαζί. Αυτό σημαίνει η εκκλησία. Όλοι μαζί. Και εφόσον έχουμε παρέα, όπου και αν είμαστε, τον πανταχού παρόντα Κύριο, τον έχουμε κατά ανάγκη παρέα. Αφού είναι πανταχού παρόν, δεν μπορεί να λείψει από κανέναν. Ούτε από κανένα σημείο, ούτε από κανένα μέρος της γης.
και μόνοι να είμαστε και μονότατοι να είμαστε, που έλεγε ο Ιερεμίας, ο προφήτης Ηλίας. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι. Λίγο να ανοίξουμε το κουμπάκι, λίγο να κάνουμε επαφή με τον Χριστό, αμέσως γεμίζει το δωμάτιο, παρέα, γεμίζει χάρη, γεμίζει μεγαλείο. Έφτασε λοιπόν η φήμη, μην τα πολυλογώ, και πέρα από την Κύπρο, στην Αίγυπτο, που οργίαζε ο μορφισιτισμός, οι αιρέσεις, και στην Κωνσταντινούπολη. Τότε μάλιστα είχαμε την ατυχία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία να βασιλεύσει για 10 χρόνια ο τύραννος Φωκάς. Έτσι. 598 έως 510. Ο φοβερός αυτός, ο οποίος αναστάτησε τα αυτοκρατορία, δημιούργησε προβλήματα, ρήμαξε τα πάντα. Καταλαβαίνετε όλα, έχουμε και την εποχή μας αντίστοιχα πράγματα. Και τότε έφερε ο Θεός στην αυτοκρατορία το Μέγα Ηράκλειο. Από τους πολύ σημαντικούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Ο Θεοφάνης ο χρονογράφος τον λατρεύει. Και είναι ο πρώτος όντως σταυροφόρος της Ανατολής. Δεν πήγε για πιάτσικο όπως κάνει σταυροφόρο αργότερα, αλλά πήγε στην Ανατολή, έφερε τον Τίμιο Σταυρό, έφερε τους αιχμαλώτους και παγίωσε την Ορθοδοξία. Έμαθαν λοιπόν, αφού πέθανε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, όλων τα μάτια στράφηκαν στον Ιωάννη της Κύπρου. Ο Πατρίκιος Νικήτας, εξάδελφος του αυτοκράτορα, έτρεξε, τον πρότεινε στον Ηράκλειο, είχε ακούσει και ο Ηράκλειος τα καλά μαθαίνονται, όπως τα κακά. Και του πρότειναν να γίνει πατριάρχης. Ο Ιωάννης μόνο αυτό δεν περίμενε. Μόνο αυτό δεν... Εγώ, λέει, κάνω 5 πράγματα το χάμω και αν βάλετε εκεί πέρα, να έχω τόση ευθύνη. Όχι. Επέμενε όμως και αυτοί, και ο αυτοκράτορ, και ο Πατρίκιος, και προβάλλοντας ο λαός της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου. Και τελικά ο Ιωάννης κατάλαβε ότι αυτό ήταν θέλημα Θεού. Και τι έκανε, παρεδόθησε. Παρεδόθησε στο θέλημα του Θεού. Και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια. Στα 610-611. Και άρχισε το έργο του. Ο μονοφυσιτισμός εκεί οργίαζε. Η καταστροφή από τον αυτοκράτορα, το Φωκά, ή το ολοφάνερη. Είχαμε έκκληση ηθών, έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Αρπαγές, ληστείες, κλοπές. Οργίαζαν οι αιρετικοί, οι οποίοι χτυπούσαν τους Ορθοδόξους, μπαίνανε στις εκκλησίες, σκότωναν τους Ορθοδόξους, τους έπαιρναν τις εκκλησίες. Και από 80 εκκλησίες που είχε Αλεξάνδρεια, είχαν μείνει μόνο στους Ορθοδόξους 7. Τις άλλες είχαν οι αιρετικοί. Και ξέρετε, οι αιρετικοί είναι χειρότεροι από τους αθέους. Είναι χειρότεροι από τους αθέους. Πιο φανατικοί μπορούν να σε σκοτώσουν και να νομίζουν ότι προσφέρουν δόξα στο Θεό, που λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ο Χριστός. Χειρότεροι από τους αθέους. Τι να κάνει ο Ιωάννης, μόλις πήγε, ανέλαβε, ανασκουμπόθηκε. Σου λέει εδώ, έχουμε δουλειά να κάνουμε τώρα. Αφού μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος την Εκκλησία της Αλεξανδρίας, Πατριαρχείο, έφερε από την Κύπρο τους δικούς του λοιπόν, από το στρατό αγάπης. Και έκανε μία καταγραφή όλων των φτωχών και εγκαταλελειμμένων της Αλεξανδρίας. Και άρχισε αμέσως το έργο του. Και ξέρετε τι άλλο έκανε. Βοηθούσε όχι μόνο τους Ορθόδοξους, αλλά και τους αιρετικούς, τους έκανε επίθεση αγάπης. Και τους αθέους. Και τους απίστους και ειδωλολάτρες, ας το πούμε, όπως το λέγαν τότε. Έτσι. Και έδινε σε όλους ψωμάκι, αγάπη, θαλπορή, περιποίηση. Έδωσε την περιουσία του. Και όταν βλέπανε πλούσιο ότι ο Ιωάννης τα έδωσε όλα, τι κάναν κι αυτοί. Τα έδιναν όλα, εκτός εξαιρέσεων.
Τα άδειραν στον πατέρα τους. Στον πατέρα τους. Και σε λίγο ο Αλεξάνδρος άλλαξε. Του είπαν οι Ορθόδοξοι, δεν έχουμε εκκλησίες. Θα πάρουμε των αρετικών. Όχι θα τις αρπάξουμε, ούτε θα κάνουμε μάχη να σκοτώσουμε ανθρώπους. Οι αιρετικοί είναι πρώην αδελφοί μας. Θα τους ξανακάνουμε αδελφούς. Τι ωραία. Θα τους ξανακάνουμε αδελφούς. Και τους έκανε επίθεση αγάπης. Και συνάμα έκαναν και κηρύγματα. Είχε υπέροχους ιεροκήρυκες και εμπνευσμένους ανθρώπους και βιωματικούς με παράδειγμα. Και τους έβαλε και μιλούσαν. Όχι μόνο στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά και στις πλατείες και οπουδήποτε ήταν άνθρωποι. Και η χριστιανική διδασκαλία σαγηνεύει. Γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο λόγος του Κυρίου, ο μιλεί ο Κύριος. Και με τις ελεημοσύνες που έκανε ο Ιωάννης και τις ευεργεσίες σε όλους, μαλάκωσαν και οι εχθροί. Και ήθελαν πολλές φορές να επιτεθούν στους Ορθόδοξους οι αιρετικοί, αλλά σκεπτόμενοι και σεβόμενοι τον Ιωάννη, κατέβαζαν τα χέρια κάτω. Και σιγά σιγά τι είχαν, ήρχοντο κοντά του, ήρχοντο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και καθομάδες προσχωρούσαν στην Ορθοδοξία και τι κάνε, έλα πατέρα μας, πάρε και την Εκκλησία μας, δική σου ήταν, δική σου θα γίνει. Εμείς την πήραμε γιατί δεν ξέραμε, δεν μας φώτισε κανείς, δεν μας μίλησε κανείς, δεν μας καλοφέρθηκε κανείς. Αυτό είναι σπουδαία. Ο Ιωάννης ήταν κοινός ήλιος. Ένας πλούσιος δε, του πήγε, α, ζούσε όπως ο χειρότερος φτωχός της εκκλησίας του. Είχε ένα κρεβατάκι, ο Θεός το κάνει κρεβάτι. Φόραγε κάτι ενδύματα και αυτά, τα χειρότερα, που το φορούσε ο τελευταίος παπάς της αυτής του. Έτρωγε ελάχιστα. Σκεπαζόταν με κάτι κουρέλια. Του είδε μια φορά το σπίτι, ένας πλούσιος που ήρθε να δώσει λεφτά. Και λέει, πατέρα, πώς είσαι εδώ πέρα. Δεν μπορώ εγώ να ζω πολυτελώς και άλλοι άνθρωποι εδώ και παντού να υποφέρουν. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τελικά του έστειλε ένα πάπλωμα και να σκεπάζεται το γιοντάκι και μεγάλος. Να σκεπάζεται. Το παίρνει. Το πρώτο βράδυ σκεπάστηκε, αλλά καλύτερα να μην σκεπαζότανε. Αισθανόταν δύσκολα. Εγώ, λέει, να κοιμάμαι σαν αφέντης. Και οι άνθρωποι να κρυώνουν, να υποφέρουν, να παγώνουν. Δεν γίνεται. Είδε και έπαθε να ξημερώσει μέρα, τόσο λέει και το πούλησε. Γιατί, για να αγοράσει ρούχα για τους φτωχούς του. Τους οποίους, πώς έλεγε, κυρίους και δεσπότες. Αυτά είναι τα αφεντικά μου. Αυτοί είναι οι κυρίοι μου. Αυτοί είναι οι θησαυροί μου. Θησαυροί μου. Αυτοί οι φτωχοί, αυτοί οι τελευταίοι. Και εκεί που το πουλούσε κάποιος, πέρασε αυτός, το είχε χαρίσει, το είδε, το γνώρισε, το αγοράζει και το ξαναφέρει στον Ιωάννη. Και τι κάνω στο τέλος, ο ένας πουλάγε, ο άλλος αγόρασε. Και γέλασε κάποια ώρα που συναντήθηκε. Του λέει ο Ιωάννης, ποιος θα κουραστεί, εσύ να δωρίζεις και εγώ να πουλάω ή να αγοράζεις, αφού αγόρασε το πάπλωμα το ίδιο. Εσύ του λέει, καλά κάνεις αδερφέ. Φροντίζεις τον πατέρα της Εκκλησίας, τον Ιωάννη. Εγώ όμως κάνω καλύτερα γιατί φροντίζω τα παιδιά μου. Τι να πει ο άλλος μετά, σταμάτησε. Και άλλη μια φορά πάλι. Επήγε κάποιος κληρικός που είχε μια διαμάχη, μάλλον παπά. Είναι ωραίο να μάλλον παπά. Σε μένα ξέρετε πόσο μου αρέσει. Παρηγορούμεθα κι εμείς που κάνουμε διάφορα. Και λαϊκοί δηλαδή. Δεν είναι κακό. Άλλος, γιατί ο άλλος. Ξεμολογούν τον κρινιαχτά, μαλώνει. Παίρνουμε θάρρος. Άμα είμαστε καλό πρόεδρε. Τώρα, αν θέλουμε να βρούμε αφορμές και αιτίες, αφορμές και αιτίες βρίσκεται και στο Χριστό που δεν έφυγε σε τίποτα. Ο κακοπροαίρετος άνθρωπος. Λοιπόν, ήρθε εκεί ο ανθρωπάκος, ταγκεδιάκος, μάλιστα του λέει, να συγχωρήσει τον αδελφό. Όχι, λέει. Όχι, όχι, όχι. Έλα, αδελφέ, να κάνει. Ήταν πολύ τη προσευχή ο Άγιος Ιωάννης. Άλλωστε τώρα εδώ και το απολυκειώτερο προσευχές. Αδιαλείπτος εγκαρτερίσας, προσευχόταν τη νύχτα ο Ιωάννης, έλειωνε στις προσευχές, γιατί η προσευχή έχει δύναμη, κινεί τον ουρανό και τη γη και κινεί και τα άστρα, που λέει ο σοφός της Ευρώπης.
Έλα, αδερφέ μου, του λέει, να προσευχηθούμε. Και τι να πούμε, με ρωτά και εμένα πολλές φορές. Τι να προσευχηθώ, παππούλη. Τι βοηθούσε ο Αποστόλος όταν του έλεγαν να του διδάξει πώς να προσεύχονται. Ούτως ουν προσεύχεστε εμείς. Τι, Πάτερ ημών. Ξέρετε τον Πάτερ ημών. Όλα τα έχει μέσα. Και είναι η προσευχή του Κυρίου, Κυριακή προσευχή όλα. Λοιπόν, έλα του λέει να λέμε. Λέγανε. Και όταν έφτασε και άφεση μην, λέει και μη αφήση μην, είπε ο Ιωάννης, στις αμαρτίες ημών, καθώς και εμείς ουκαφίεμεν τους οφειλέτες ημών τα αμαρτίες αυτών. Και τρέχει ο διάκος τον διορθώσει. Είναι ο Άντρηγαν Φράτρο, είμαστε. Δεν το πες καλά, παππούλη, τον μπέρδεψες. Δεν τον μπέρδεψα, παιδί μου, εσύ το έχεις μπερδέψει με τη ζωή σου. Βρε, πώς λες το Πάτερ ημών, όταν δεν συγχωρείς τον αδερφό, ό,τι και να σου έκανε. Και ο άλλος τι έγινε τότε, συγκινήθηκε. Γιατί η προσευχή είχε ανοίξει και εκείνη την ψυχή. Παιδιά, ό,τι να έχουμε να προσευχόμαστε. Ό,τι να έχουμε. Δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία γιατί είναι μακριά. Μην πάμε. Δεν μπορούμε γιατί βαριόμαστε. Μην πάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε λαϊμοσύνη γιατί δεν έχουμε ή αγαπάμε τον παρά. Είμαστε από την Πάρο που λέει και εγώ στα χωρία. Λοιπόν, μην πάμε. Να προσευχηθούμε όμως, λέει Άγιε Σεραφείμ, μπορούμε να προσευχηθούμε. Ακόμη και όταν πάμε προς νερού μας που λέει ο Ιερός Όσμος που γιορτάζει αύριο, ο πατέρας των Ιεροκηρύκων και της Εκκλησίας, ο μέγιστος Ιωάννης της Κωνσταντινούπολεως. Μπορείς εκεί που πας προς νερού σου, είναι φυσική ανάγκη. Προσεύχει και εκεί ακόμα. Και περισσότερο, όπως λέει ο άλλος ιεράρχης, ο Άγιος Γρηγόριος, περισσότερο να προσευχόμεθε, από ότι αναπνέουμε. Έτσι. Λοιπόν, και τι άλλο, επηρέαζε ο Ιωάννης με τον τρόπο, τη διδασκαλία, την αγάπη, την γλυκύτητα, την τρυφερότητα, τη στοργή, την ευγένειά του, αλλά και τη σταθερότητά του και μονή στα δόγματα της πίστεως και της αρετής της υπόθεσης, επηρέαζε ακόμη και τους πολιτικούς άρχοντες. Και τα ήθη, τα πολιτικά, τα θρησκευτικά, τα πατριωτικά, τα αυτά, τα ανέβασε. Ανέβασε τη στάθμη, ανέβασε τον πύχη πολύ ψηλά. Και εξημερώθηκαν όλοι. Γιατί η καρδιά του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής. Έτσι. Με τον χριστιανισμό, που είναι τρόπος υπάρξεως, τρόπος ζωής, τρόπος σωτηρίας. Το Βυζάντιο στηριζόταν στο Ευαγγέλιο. Όταν οι Βυζαντινοί πρόγονοι άφησαν το Ευαγγέλιο, ζήτανε βοήθεια από τον Πάπα, είχαν γεμίσει τις στέρνες, τα άλυρα και τα υπόλοιπα, έπεσε το Βυζάντιο. Δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο οι Βυζαντινοί. Γι' αυτό είναι πρώτα μέσα τους η άλωση, η μέσα άλωση και ακολούθησε η εξωτερική άλωση με μαθηματική ακρίβεια. Επηρέασε όλους αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν ένας Νείλος, όπως λέει του Συναξάριου. Πώς ο Νείλος πόντιζε την Αίγυπτο, εκείνος δεν πόντιζε μόνο την Αίγυπτο, πόντιζε και όλους. Τους πόντιζε, τους άρδευε, τους έτρεφε, τους δρόσιζε και τους ανέβαζε στον ουρανό. Στα 614, τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, συνέβη στην Ανατολή μια μεγάλη καταιγίδα. Οι Πέρσες, οι βάρβαροι Πέρσες, επέδραμαν στην αυτοκρατορία. Χτύπησαν τη Συρία, που είναι και τώρα υποφέρει η Συρία. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο και έφτασαν με την εισήγηση των Εβραίων ποιον άλλων στην Αγία Πόλη. Έκαψαν τον Ρόνο της Αναστάσεως, γκρέμισαν τις εκκλησίες, σκότσαν τους χριστιανούς, εγμαλώτησαν τον Πατριάρχη Ζαχαρία, πήραν το τμήμα του Τιμίου Σταυρού που εσώζε το εκεί και φυλάσσε, το άλλο είχαν πάει Κωνσταντινούπολη και αλλού, τα έχει ορίσει η Αγία Ελένη και ο Μέγας Κωνσταντίνος, πήραν και αυτό για να υποτιμήσουν και να προσβάλλουν τη Χριστιανική Εκκλησία. Χριστιανική Εκκλησία. Είναι θρήνος μέγας. Και κατά χιλιάδες οι μετανάστες έφευγαν και από τη Συρία και από την Αγία Πόλη της Σιών. Έφευγαν. Και ξεχύθηκαν πού, στην Αίγυπτο. Όπως οι αρχαίοι Ισραηλίτες, όταν είχαν συντοδία, έλλειψη τροφίμων, πού πηγαίναν, στην Αίγυπτο. Στο Βολώνος η Αίγυπτο. Είχαν ακούσει για τον Άγιο Ιωάννη. Και όχι μόνο αυτό. Έστειλε και τους πήρε. Την Εκκλησία, τη δύναμη έχει η Εκκλησία. Κανένα άλλο μέγεθος του βίου δεν έχει τη δύναμη που έχει η Εκκλησία, η οποία δεν είναι μέγεθος ανθρώπινο. Είναι θεανθρώπινο. Θεανθρώπινο. Έτσι. Και έστειλε και χίλιους εργάτες και μαραγκούς να επανιδρύσουν και να
επισκευάσου το Ναό της Αναστάσεως, τις εκκλησίες τις διάφορες και στη Συρία και στην Ιερουσαλήμ που ανέφερε. Μεγάλη δουλειά. Τους άλλους, τους πρόσφυγες, τους πήρε, τους περιέθραψε. Δεν το περίμεναν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Δεν το περίμεναν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Ήταν φοβισμένοι με όλα τα δύναμα που πέρασε. Πέρασαν φοβεροί. Πέρασαν φοβεροί. Και δεν είχαν γίνει ακόμα μουσουλμάνοι, γιατί ο μουσουλμανισμός ήρθε αργότερα, 622. Δεν είχαν. Ήταν φοβεροί. Πυρσολάτρες. Βοήθησε. Βοήθησε. Τον επίνεσε ο αυτοκράτορας ο Μέγας Ηράκλειος, ο οποίος ανέλαβε και εκστρατεία αργότερα για να φέρει τον Δήμιο Σταυρό από τα βάθη της Περσίας. Εν τω μεταξύ, έχω 10 λεπτά ακόμη και θα τελειώσω, δεν σκουράσω. Δεν χρειάζεται πολλά. Το παράδειγμα του Ιωάννη μας εμπνέει όλους και οι πρεσβείες του μας στηρίζουν. Έπεσε φανατικός στην Αίγυπτο, Πανόλης, Πανούκλα. Φοβερό πράγμα. Πέθαναν οι άνθρωποι κατά χιλιάδες. Προσεβάλλοντο, προσεβάλλοντο και πέθανε. Ο Ιωάννης πρώτος μπροστά. Μπροστά. Δεν φοβόταν να μην κολλήσει τίποτα. Ας κολλήσω. Εγώ με το Ποιμήνιο πεθαίνω, να πεθάνω κι εγώ. Ο Ποιμήνιο καλός στην ψυχή να φτύσει υπέρ των προβάτων. Ξενυχτούς άρρωστος, διάβαζε ψυχοραγούντας. Μετέφερε όσους εκοιμόντουσαν από την αρρώστια, απέθαναν, ναι, στο κημητήριο, μαζί με τους παπάδες και με το λαό. Έκλαιγε και αυτός, το κλαίει με τα κλαιόντων. Τι έγινε εκεί πέρα. Πήγαν με την αρρώστια αυτή αμέτρητη στον παράδεισο. Ουδέν κακό να βγες καλού. Και οι άλλοι ωφελήθηκαν από την εκκλησούλα. Και έγιναν πιο θερμοί χριστιανοί, πιο εργατικοί και πιο υπέροχοι. Όμως, οι Πέρσες δεν κάθισαν στην Ιερουσαλήμ μόνο, πήγα και παρακάτω, πήγε στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως τον πήρε τον Ιωάννη, πριν δει τα δεινά αυτά. Τον πήρε, άπλωσε και τον πήρε. Ανήκουμε στο Θεό, παιδιά. Πάμε στο Θεό, ανήκουμε στο Θεό και είμαστε του Θεού, να το ξέρετε. Ας αφινόμαστε και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθ. Και τι έγινε. Επέμενε ο αυτοκράτορα να δει τον Ιωάννη, ο Ηράκλειος. Θα μου πεις γιατί δεν πήγαινε στην Αλεξάνδρεια, δεν ήταν εύκολο. Ο Ηράκλειος είχε, ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα. Φοβόταν τη θάλασσα. Αυτός ο ηρωικός, αυτός ο ωραίος, πολλές φορές και οι γίγαντες και οι ήρωες έχουν ένα πάθος, ένα ελάττωμα που οι άλλοι γελάνε. Αυτό όμως μπορεί να τους τρελάνει, αυτό το μικρό. Γι' αυτό αν βλέπουμε κάποιον και φοβάται κάτι, μην τον ζορίζουμε. Λέει στον Περιπέδο να οδηγήσει ο Πλούταρχος, ένα μικρό πράγμα μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο και να τον κάνει να υποφέρει. Και μην τον κοροϊδεύουμε. Όχι, λέει. Μην τον κοροϊδεύουμε, γιατί αυτό μπορεί να τον τρελάνει. Παρεκάλεσε λοιπόν τον Πατρίκιο Νικήτα, τον εξάδελφό του Ηράκλειος, που ήταν διοικητής στην Αίγυπτο, καλός άνθρωπος. Και τον έκανε ακόμη καλύτερο ο Ιωάννης. Η Εκκλησία έχει δύναμη, είπαμε, αναπλαστική δύναμη, μεγάλη. Και είναι και αίτητη και αιωνία. Όλα θα μεριάσουν και θα φύγουν. Η Εκκλησία μένει στον αιώνα του αιώνος. Και θα πάει στον Παράδεισο. Στρατευωμένη. Πάει στη θριαμβεύουσα. Τον έψε λοιπόν. Λίγο πριν μπουν οι Πέρσε, αποχαιρέτησε το ποιμνιό του, καταλάβαινε. Να πάει να δει τον αυτοκράτορα. Γιατί το αποχαιρέτησε, γιατί δεν ήθελε ποτέ να το αποχωριστεί. Δεν το αποχαιρέτησε για φύγη, γιατί θα έρχονται οι βάρβαροι, αυτό το ήξερε. Το αποχαιρέτησε διότι άμα αγαπάμε κάτι, δεν μπορούμε να το αποχωριστούμε. Ταυτιζόμαθα. Ο Ιωάννης ταυτίζεται, όπως και οι επίσκοποι. Ταυτίζεται με τη Μητρόπολη και αποβάλλουν το επώνυμό της επίσκοπη και παίρνουν το επώνυμο της Μητροπόλεως. Και η Φυσίας, πώς είναι ο γέροντας εδώ, Κύριος, πολύ καλός, άριστος και λοιπά, παίρνουν της Μητροπόλεως, γιατί ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Μπήκε λοιπόν στο καράβι, μαζί με τον Νικήτα και άλλους πολλούς. Μπήκαν και άλλοι που δεν θέλουν να τον αποχωριστούν κι αυτοί. Τι είναι η αγάπη, τι είναι η αγάπη. Έφτασαν μέχρι τη Ρόδο. Το Ροδονής, υπέροχη Ρόδο. Εκεί που κλαίει ο Αρχάγγελος σήμερα. Τη Ρόδο μας. Και εκεί
Ήρθε το βράδυ ένα μεγαλοπρεπή άνδρα και του λέει: Ιωάννη, δεν θα πας στο βασιλέα τον επίγειο. Σε καλεί ο βασιλεύς των ουρανών. Θα πας τάχιστα στην πατρίδα, στην Κύπρο, στην Αμαθούντα, εκεί που είναι παλαιά Λεμεσός σήμερα. Θα πας στην πατρίδα σου. Ο Ιωάννης μια ζωή υπακοή στο Θεό έκανε. Σε Κύριε, έλεγε. Σε σένα νίκω, Κύριε, και εσύ είσαι για μένα και για όλους. Το είπε λοιπόν στον Πατρίκιο, ας με συγχωρέσει ο βασιλιάς, βάλει τη μετανιά μου, πες πως τον αγαπώ, πες το ό,τι και να γίνει, κατάλαβα ότι θα πέθαινε. Εκεί που θα είμαι, δεν τον αφήσω και δεν τον άφησε. Τον άφησε. Και ήρθε τάχιστα στην Κύπρο, στην Αμαθούντα τότε. Πήγε στον Νότο, Άγιο Τίχωνος, ο Άγιος Τίχων, Κύπρης. Πιο νέος από αυτόν, ζήσε εποχή πριν τον Ιωάννη, τρίτο αιώνα, τέταρτο. Λοιπόν, πήγε προσκύνησε το ναό του Αγίου Τίχωνος, πήγε έκανε τρισάγιο στον τάφο της γυναίκας του και των παιδιών του. Δεν ξεχνιόνται αυτά. Και μετά ο Ιωάννης συνέταξε και τη διαθήκη του. Και θα διαβάσω ένα κομματάκι από αυτήν, ακριβώς ως έχει, για να μην το χαλάσω. Είναι 10 ράδες. Έξω από τη σημερινή Λεμεσό έγραψε τη Διαθήκη και λέει μεταξύ των άλλων: «Σε ευχαριστώ, Κύριε και Θεέ μου, γιατί με αξίωσες τα δώρα που εσύ μου έδωσες να σου τα προσφέρω πίσω». Όλα στο Θεό ανήκουν. Του Κυρίου η γη, το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούν σαν αυτή. Και τα σάικ των σών σύ προσφέρω. Σε ευχαριστώ ακόμη που άκουσες την προσευχή μου και στην κατοχή μου τώρα που πεθαίνω δεν έμεινε παρά 1/3 νομίσματος. Είχε τσέπη του 1/3 νομίσματος, τα νομίσματα, ξέρετε τι, που έχει ξεκίνησει. 1/3 του ευρώ, 1/3 νομίσματος, το οποίο προστάζω, στη Διαθήκη αυτά, να δοθεί στους φτωχούς αδελφούς μου. Αφού είχε τον πλούτο του Θεού, αφού είχε την πολύτιμη Μαργαρίτη, αφού είχε γίνει μεγαλέμπορο με τις ελεημοσύνες, τι να τα κάνει τα υπόλοιπα. Καλά είναι, αλλά είναι μέσα. Σκοπός ήταν ο Χριστός. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα επίσκοπος της Αλεξανδρίας, βρήκα στα ταμεία της επισκοπής μου 8.000 περίπου λίτρες χρυσού. Γιατί η Εκκλησία τότε λειτουργούσε όπως Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και ακόμη περισσότερο. Έχει τα σχολεία, έχει την υγεία, έχει τα πάντα. Γι' αυτό και την προκοδοτούσε ένα αυτοκράτορα και με περιουσία και με χρήματα και με τόσα άλλα. Έκανε τόση δουλειά η Εκκλησία, τόση δουλειά μαζί με την πολιτεία. Φιλαλληλία, χέρι-χέρι. Γιατί και η πολιτεία ήταν Ορθόδοξη. Σήμερα πάνε να τη βγάλουν την πολιτεία, γι' αυτό πάμε κατά Ισραήλ. Λοιπόν, με τις γενναιόδωρες προσφορές φιλοχρήστων ανθρώπων, φιλοχρήστων με αυτός από τον Χριστό, φιλοχρήστων στρατού, κατόρθωσα να συγκεντρώσω αμύθιτα ποσά. Αμύθιτα ποσά, το παράδειγμα τι κάνει. Τα ποσά αυτά, επειδή ήξερα πως είναι δώρα του Βασιλιά των όλων Χριστού, τι ωραία. Τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο, τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας, έλεγε ο Ιώβ, ο Πολύαθρος, όταν τα πήρε όλα ο Θεός. Ως έδοξη το Κυρίου το και εγένετο. Τα ποσά αυτά, επειδή ήξερα, το επαναλαμβάνω, πως είναι δώρα του Βασιλιά των όλων Χριστού, τα επέστρεψα με επιμέλεια και προσοχή στον Θεό, στον οποίο και ανήκω. Και τελειώνει πολύ συγκινητικά, με λίγες λέξεις ακόμη. Σ' αυτόν παραδίδω τώρα και την ψυχή μου. Σ'
σε αυτόν παραδίδω τώρα και την ψυχή μου. Να του. Να του. Οπότε είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, αφοσιωμένοι στον Θεό. Και λιγουλάκι να κάνω από αυτό που λέει ο Ιωάννης. Και έκανε. Είμαστε ίσχυοι. Είμαστε παραδομένοι στο θέλημά του, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είμαστε ίσχυοι. Ό,τι και αν γίνει. Ό,τι και αν γίνει. Η εποχή του Αγίου Ιωάννου ήταν σαν τη δική μας. Και τότε ο Θεός πρόβλεψε. Και έφερε τον Άγιο Ιωάννη στην Αλεξάνδρεια, τον Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μεγάλη ανατροπή. Άλλαξαν το ρού των πραγμάτων. Και στην εποχή μας περιμένει ο κόσμος όλος, η πατρίδα μας, η εκκλησία μας. Περιμένουν κάποιον. Γιατί και η Ελλάδα μας και η Ευρώπη μας είναι ορφανές. Και η Αμερική είναι ορφανή. Δεν έχουν ηγέτες, δεν έχουμε ηγέτες, δεν έχουμε αναστήματα. Περιμένουν κάποιον. Και μερικοί λένε ότι αυτός ο κάποιος είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο Ιωάννης Βατάντης. Το 2008, σε έναν διαγωνισμό που έκανε το ΑΣΕΠ για να προσλάβει προσωπικό, όπως το λένε, έβαλε και μια ερώτηση για εξεταστέ. Ποιος είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς? Πώς ήρθε? Πώς ήρθε? Αυτοί δεν πιστεύουν. Πώς ήρθε? Πείτε μου εσείς πώς ήρθε. Το διάβασα στο ίντερνετ. Και αυτά από το ίντερνετ το είχα κατεβάσει. Λοιπόν, να καλό πάτρε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μου φέρει το κείμενο εδώ, μεγάλα γράμματα. Και η σωστή απάντηση δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Παραλόγος, ο Ιωάννης Βατάντης. Ο Άγιος Ιωάννης Βατάντης, ο οποίος είναι ο έτερος στο Βυζάντιο, στην Αυτοκρατορία, που πήρε και αυτός το προσωνύμιο του Αγίου Ιωάννου, ελεήμων. Είναι ο ελεήμων βασιλεύς. Ο ελεήμων βασιλεύς. Και βγήκε άφθορος. Και ευωδίαζε. Το είχα στην Εκκλησία για αιώνες, σε κάποια στιγμή έχαθη. Και λένε εκεί που ξέρουν ότι τον έκρυψε ο Θεός και τον κρατάει να τον φέρει σε μια δύσκολη εποχή της ανθρωπότητας. Και τώρα πιο δύσκολη από τη δική μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο οποίος το όνομα του Χριστού θα βασιλεύσει, θα ανώσει τους Έλληνες και όλους τους ανθρώπους, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος 4ο αιώνα, ο προστάτης της Ευρώπης και όλους του κόσμου, Μέγας Κωνσταντίνος, μάλιστα από αυτός ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Εκκλησία, παιδιά. Γι' αυτό και τον πολεμάνε τόσο. Και η πατρίδα μας θα μεγαλώσει και ο κόσμος όλος, ο κόσμος όλος του Θεού, μπορεί να μην είναι όλη τέκνα του, είναι όλη πλάσματά του όμως. Και ο κόσμος όλος θα δεχθεί την ευεργετική του επίδραση και τη χάρη του. Έτσι. Επομένως, για να κλείσω, ας κάνουμε κι εμείς αγάπη στο Θεό και στους ανθρώπους. Τότε θα μεταμορφωθεί η ζωή μας. Διότι λέει και ο Βίκτορ Ουγκός Αθλίος, εάν είσαι άνθρωπος, γίνε αγάπη. Γίνε αγάπη. Και τι ωραίο να αγαπάς. Και ακόμη συνεχίζει ο Γκο. Αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά, θα έσβηνε ο ήλιος. Αυτός είναι ο Θεός. Ο οποίος ανατέλει τον ήλιο από πονηρούς και αγαθούς. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ας κάνουμε λοιπόν έμπρακτη αγάπη στον Ιησού μας και στο πλάσμα του. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική. Και αν δεν αγαπάμε, λέει ο Ιωάννης, τον άνθρωπο που βλέπουμε, τον Θεό που δεν βλέπουμε, πώς μπορούμε να τον αγαπάμε? Η αγάπη στον άνθρωπο είναι πρόκριμα και πρώτη βαθμής για την αγάπη προς τον Θεό. Γι' αυτό οι παλαιοί λέγανε, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριε τον Θεό σου. Λέγανε, δεν υπάρχει Θεός. Πώς υπάρχει ο άνθρωπος? Είπα κάποιος στον Ιωάννη Σολομό, τον ποιητή μας, τον εθνικό, δεν υπάρχει Θεός, λέει. Και τότε λέει, εγώ πώς υπάρχω? Πώς υπάρχω? Είναι κατ' εικόνα Θεού. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Βλέπεις τον αδελφό σου, βλέπεις τον Κύριο τον Θεό σου. Και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, στη Δευτέρα Παρουσία, δεν μας πει τίποτα. Γιατί δεν τον λατρεύσαμε, γιατί δεν διακονήσαμε το ελάχιστο αδελφό. Λέει, πείνα και μου δω κατά να φάω δίψη. Αυτό έκανε ο Ιωάννης. Τώρα δεν χρειάζεται. Χρειάζονται. Ο Ιωάννης ήταν ασκητής, έκανε την προσευχή του. Είχε ένθεο βίο, αλλά είχε και έμπρακτη αγάπη, η οποία, της οποίας ο αντίλαλος φτάνει μέχρι σήμερα και θα φτάνει. Ήρθε ο Θεός, σεβαστέ μου πατέρα, Σέργιε, σε ευχαριστώ και πάλι και σεβαστή αδελφοί και πατέρες. Ήρθε ο Θεός να μας σκεπάζει με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, να μας κάνει και εμάς μικρούς
Ιωάννηδες ελεήμονες και το παράδειγμά του και ο βίος του και το έργο του να μας εμπνέουν και να πάμε κι εμείς στη Βασιλεία του Θεού. Καλό Σαραντάημερο, καλά Χριστούγεννα, καλό Παράδεισο, χίλια καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Πώς θέλετε να ψάλλω του υπερμάχου στρατηγού, όχι. Είναι ο εθνικός ύμνος της Εκκλησίας. Το λέγανε στο Βυζάν, το λέγανε στην Τουρκοκρατία που δεν μπορούσαν να πούν τίποτα άλλο. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητή. Τον δεινόν ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Σα το κράτος απροσμάχητον εκ πανδύον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζω χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πολύ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, γέροντα. Γέροντα, ευχαριστούμε και πάλι.